κάτι. Πες. Όχι, ξεκίνα, ξεκίνα. Όχι, ξεκίνα. Λοιπόν. Που λέτε, να πεις. Άντε, πες. Ξεκίνα, να σας στηρίξω. Πες εσύ. Θέλετε να πω εγώ. Ναι, βεβαίως. Να δούμε τι ξέρεις. Ένα βράδυ που βρέχε. Που βρέχε μονότονα. Είμαστε μέσα στο highway, έκαμε νότο στο γιατί έμεινε που λάστιχο. Έλα, ρε. Όχι, ρε, αστεία. Και εγώ το πίστεψα. Και εγώ το πίστεψα, λέει και εγώ. Θα ήταν ωραίο όμως. Για λέγε Μαρία μου, δεν πρόκειται να τα βγάλουμε άκρη με το δάμα. Πώς. Λοιπόν, συγκεκριμένα ήταν αρχές του 20, πριν τον COVID. Ναι. Προ-COVID. Ήμουν εγώ σε μια παράσταση στο Σατυρικό στην κεντρική σκηνή στον Υπηρέτη. Είχε έρθει να δει την παράσταση, να δει τους συναδέλφους. Εκτός από τους συναδέλφους, είδε και εμένα. Οπότε τελειώνω την παράσταση. Έρχεται στο καμαρίνι. Γεια σου, Ηλίας. Μαρία. Τον ήξερες, Καλά δεν τον ήξερες πριν. Όχι. Άντερες, ούτε εγώ τον ήξερα. Ούτε εγώ τον ήξερα. Και μάλιστα είχα δει παράσταση, είχα δει τη συγκεκριμένη χρονιά, ήταν στο παιδικό του Σατυρικού και πήγα και το είδα. Έκανε τζαφάρ, ήταν με τη στολή, με τα καπέλα. Α, εντάξει. Για κακό δεν είναι σημασία, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, ναι, είχα δει και εγώ την παράσταση. Αλλιώς όλοι ορτευμένοι θα ήταν με τον Ανέστη Βλάχο. Δεν θα ήταν με τον Μπάρκουλη. Ας πούμε. Ναι. Οπότε ήρθε και ξεκίνησε το. Πάμε να φάμε. Ναι, ήταν αυτό το. Κάτσε μετά πώς ήταν. Ήτανε straight καμάκι, ας πούμε, ή. Πάμε να φάμε κατευθείαν. Για να δώσω ένα. Ναι. Το εσάνς. Ναι. Με ρωτάει το όνομά σου Μαρία. Το επίθετο για να ξέρω, να σε βρω στα μίντια. Ανδρέου. Α, ωραία! Δεν θα χρειαστεί να αλλάξει επίθετο όταν παντρευτούμε. Έλα, ρε, εσύ. Εξυπνός. Με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Έτσι. Ναι, είχα ακόμα μια ατάκα που τη είπα. Τη λέω το αγόρι σου τι κάνει. Και μου λέει δεν έχω αγόρι. Σπουδαία νέα τη λέω. Σπουδαία νέα. Γάτα. Τι ωραίο. Σε τρεις κουβέντες ανακάλυψε ότι είναι ελεύθερη και ότι λέγεται Μαρία Ανδρέου. Και ότι πεινάει. Και ότι πεινάει. Που είναι πεινάει. Σημαντικό για μένα. Πεινάω πραφάω. Και από τότε για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί. Με συνοπτικές διαδικασίες. Λόγω, αυτό, λόγω πανδημίας. Μείνατε μαζί κατευθείαν. Εσείς και το σκυλάκι σας. Γιατί εγώ σας παρακολουθώ και στα social media. Είναι αυτό που λέμε, μετακόμισα, πήρα και το σκύλο μου, πήρα και τα ρούχα μου, αν θες. Αν δεν θες φεύγουμε. Ωραίο είναι αυτό, συμβαίνει αυτό και είναι πολύ όμορφο έτσι. Πάρα σαν πολύ εικόνα. Παιδιά, τώρα παίρνουμε λιγάκι, εκείνο το βράδυ, στο γάμο του φίλου μας, του Χάρη, είδαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο με την Ανθοδέσμη και μετά με το δαχτυλίδι. Το έχουμε, παιδιά, να το βάλουμε. Έχουμε, να το δείξουμε. Για να το βάλουμε. Το ξέραν όλοι εκτός από σένα ή και εσύ. Ναι. Ούτε εγώ το ξέρα. Τίποτε. Να το. Εσύ περίμενες, στήθηκες για να πιάσεις την Ανθοδέσμη. Δεν πήγα καν. Με πήγανε. Γυρίζει η νύφη και αντί να την πετάξει, πάει και την πήρα από τα χέρια ο Ηλίας. Απλώς το Χάρη, τι γίνεται. Θυμάμαι και τότε μου. Ξέρεις, το άγχος που το ποτό. Αγχώθηκες, μην πει όχι. Όχι, αγχώθηκα να γίνουν όλα σωστά. Τι ωραίο, παιδί. Δεν είσαι ακόμα στον αγαπητό, ναι. Είμαστε στη σκουμένη. Το περίμενα, ρε παιδί μου, δεν να πει το ναι. Δηλαδή, αν έλεγε, όχι, δεν θα πει σπίτι, περπατητή. Ήταν να κάνει ό,τι στο. Ήταν και λίγο μακριά στο λιθρό. Ήταν λίγο μακριά στο λιθρό. Πήγαμε τσιμό δικό του αυτοκίνητο, ναι. Το δαχτυλίδι, εντάξει, καλά. Να μας πει. Έλα ρε Μαρία, να το δούμε. Λοιπόν, το δαχτυλίδι είναι πανέμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Ηλίας μου το μέτρησε στα χέρια της κοπέλας εκεί στο κοσμοτοπολείο. Ναι, ήταν προφανώς λεπτό το χέρι της κοπέλας, αλλά και πάλι θέλει λίγη επιδιόρθωση. Είναι λίγο μεγάλο. Είναι λίγο μεγάλο. Ναι, πιάζω. Αμέσως λέω της κοπέλας. Αλλά είναι πολύ όμορφο. Το δαχτυλίδι είναι αυτό. Τώρα Μαρία, γιατί τον αγαπάς τον Ηλία. Τι είναι αυτό. Γιατί τον αγαπάς τον Ηλία. Που έχει, ας πούμε, που σε τράβηξε και σε κρατάει να σε μαζί τόσο καιρό και να τον αγαπάς και να δέχεσαι να γίνεις και σύντροφός του. Είναι πολλά. Είναι πραγματικά πολλά. Δηλαδή. Ο Ανδρέας θέλει να ακούσει ένα. Τι ωραία ερώτηση έκανε. Δεν θα πλήξει νομίζω. Θέλεις να ακούσω πολλά. Όχι, θέλω να πεις ένα. Ένα. Ειλικρινά, το κυριότερο είναι ότι περνάμε καλά. Δεν θα πλήξει ποτέ. Περνάμε καλά μαζί. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα τσακωθούμε. Τσακώνεστε. Σπανίως. Εντάξει, συμβαίνει. Ναι, συνήθως μόνοι μας. Συμβαίνει και αυτό. Ναι, συνήθως μόνοι μας. Δηλαδή, μεταξύ μας δεν. Είναι αυτό που έχει ένταση και
τσακώνεσαι μόνο σου. Ναι. Αυτό. Αφήνουμε ένα στον άλλο να τσακωθεί. Νομίζω ότι με τον Ηλία δεν θα πλήξει ποτέ. Εγώ νιώθω ότι είναι και πολύ ευαίσθητο ο Ηλία. Μα είναι. Είναι. Νιώθω ότι έχει τρομερέ ευαισθησίε. Ναι, μεν έχει όλο αυτό την ενέργεια, το χιούμορ, αλλά νιώθω πραγματικά ότι έχει ψυχούλα μωρού. Με ένα άνθρωπο που κλάψε που πέθανε ο Τζάκσον ήταν η κόμπερια, η όνομα του Θεού. Είναι ευαίσθητο, αλλά χρειάζεται κόπο από τον άλλο για να του βγάλει την ευαισθησία. Την κρύβει καλά. Ναι, πρέπει να βρει το κουμπί. Ναι, δηλαδή, την κρύβει καλά. Και θέλει να την κρύβει. Δύσκολο να συμβιώνεται ή εύκολο, ανταγωνιστικό ή όχι. Να μας ρωτήσεις ξανά το Γενάρη που μας έρχεται. Γιατί τώρα ξεκινήσαν μετά την πανδημία και όλα τα. Οι δουλειές. Οι δουλειές των μπαμ. Δηλαδή τώρα είναι η μόνη στιγμή που είμαστε μαζί. Να βρεθούμε. Ναι, βρεθήκαμε σήμερα. Φτάνει αύριο μπαλέ. Τι κάνετε. Το, λοιπόν, εγώ τώρα θα με βρείτε από 14 Οκτωβρίου στο θέατρο Ανεμόνα. Σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή στο Γιον του Ζελέρ. Με όλα τα παιδιά εκεί, με τον Μαρίνο, την Αστέρων. Αγαπημένο τα πάντα όλα. Και από 1 Οκτωβρίου με τη Χριστιανή Αρτεμίου στις νύχτες κομμωδίας Stand-up Comedy. Στο ΡΕΤ. Ναι. Ξανά μαζί μας και η Μαρία, η Παμπίνα, η Χριστιανά. Θα είσαι και η Μαρία εκεί. Ναι, ναι, ναι. Από πέρσι ήμασταν όλοι στο σοου. Α, μάλιστα. Ωραίο. Ξεκινάμε ξανά από 1 Οκτωβρίου. Η Μαρία. Αντίστοιχα έχουμε το σοου μαζί που βρισκόμαστε στις πρόβες. Καλό αυτό. Χρήσιμο. Χρήσιμο. Και εγώ είμαι στην παιδική σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Τελεία. Καμιά δουλειά κάνει στο σπίτι, είναι έτσι. Εγώ δεν κάνω δουλειές. Αυτός κάνει τις δουλειές. Εγώ τις κάνω τις δουλειές. Αυτός κάνει τις δουλειές. Εγώ μαστροφοδόρα. Και μαγειρεύει. Μαστροφοδόρα. Όμως φασίνα να σου κάνω, να σου μαγειρέψω, να σε ταΐσω. Τα πάντα. Εγώ σπανίως. Περίπατον το παιδί, τα πάντα όλα εγώ. Να σου πω, τον πήγε στους γονείς σου τον Ηλία. Ναι, καιρό τώρα. Όχι, ακόμα δεν τον πήγε. Καιρό τώρα. Γιατί μπορεί να τον έχει πάει. Μένουν μαζί τρία χρόνια και δεν τον έχει πάει. Μπορεί να τον έχει πάει. Ναι, ο καιρό. Τι σου είπε, δεν σου πάνε που τον βρήκε αυτό, ναι. Στην αρχή ένιωθω ότι υπήρχε έτσι ένα λίγο σοκ. Το τι γίνεται τώρα. Πολύ πληροφορία. Γιατί είσαι πολύ πληροφορία. Είμαι πολύ πληροφορία, έχω πολλά πράγματα να πω. Ναι. Ασταμάτητος. Στην πορεία. Πολύ. Στην πορεία το. Καταλάβανε τι παίζει. Και γουστάρανε, γουστάρανε. Μαρία, ζηλεύεις. Ζηλεύω, ναι. Γιατί είναι ένα παιδί, το οποίο είναι και ομορφό παιδί, είναι και ανοιχτό παιδί, είναι και πολύ έτσι αγαπητό παιδί. Πόσα να πω, πόσα με έδωσε. Αρκετά πόσα. Πες κι άλλα. Πόσο λάδωμα, τι γίνεται. Ζηλεύει. Ζηλεύω, ναι. Πρέπει να Μαρία, μ' αρέσει που το παραδέχεσαι. Δεν ζηλεύω σε τρομερά επίπεδα. Καλά, ναι, θα ζηλέψω, τι. Στο σώμα παράδειγμα να καταλάβεις, έχω μια εφαρμογή εγώ που λέει τα σκορ. Φοβούμαι. Είδες στον μπάσκετ, είδες στο ποδόσφαιρο, ωραία. Και χτυπάει. Μπράβο. Έπαιζε προχτές η Εθνική Ελλάδος, αλλά ήταν αργά. Τον πήρα εγώ λίγο στον καναπέ. Έπαιζε ένα κινητό, τίνγκ, 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 τίνγκ. Ξυπνάμε λίγο. Ποιος σου στέλνει μήνυμα έτσι ώρα. Τόσα πολλά μηνύματα συνέχεια. Έπαιξε μια. Έπαιξε μια. Είναι χαλαρή. Έλα, παιδιά. Έπαιξε δυο. Χαλαρή! Κάπου στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, πιντωμένα. Έτσι είναι αυτά τα. Λέω ότι τι παίζει τώρα. Βάλε, λέω ότι να δεις το άντε το κούμπο και κερδά. Όχι, εγώ το έχω πάθει, αλλά με ξυπνητήρι. Και λέω στο Γιώργο, τελείωνε. Κάποιος θα παίρνει τηλέφωνο 4 το πρωί. Μου λέει το ξυπνητήρι. Δεν σου βιδώνει όμως και λέω τι γίνεται. Δεν νιώθεις και άβολα. Πού κατάλαβα ότι ζήλεψα. Τώρα αυτό που λέει με αυτές τις εφαρμογές έχουν γίνει διάφορες ακομίξεις έτσι σε ζευγάρια. Μα αφού ήταν επίστευκαν ότι ήταν όντως μήνυμα. Χτυπάνε έτσι σαν να είναι μήνυμα. Και επίμονα θέμα. Ήτανε μπινγκ. Ορίσαμε το γάμο. Μπινγκ μπινγκ. Δεν τον ορίσαμε ακόμη το γάμο. Υπολογίζουμε να είναι όμως το 24. Σίγουρα το 24. Θα θέλαμε προς το τέλος του 24, έτσι λίγο Δεκέμβρη. Ναι, τι γάμο θα κάνεις, όπως έκανε ας πούμε, ο Μαυρίκιος, έτσι τι ας πούμε. Δηλαδή, τι έκανε. Υπερπαραγωγή, τι έκανε. Υπερπαραγωγή, παραμυθένιος. Το προσκλητήριο σε τέτοιο. Προσκλητήριο, ειδικό προσκλητήριο. Χάσαμε το προσκλητήριο και δεν μπορέσαμε να πάμε. Ναι, δεν ξέραμε και πού ήταν. Ναι. Δεν ξέραμε και σχετικές λέξεις. Ναι, ρε παιδί μου, είχε ανέβει σε σκάλες, κατέβαινε από σκάλες, από σκοινιά και τέτοια. Αγάπη μου, σιγά-σιγά έτσι πρέπει να κουραστώ. Το μόνο που θέλουμε εκεί. Οι δύο για το γάμο είναι να μην είναι καλοκαίρι. Ναι, να μην είναι καλοκαίρι. Γιατί δεν αντέχει κανένας από τους δύο τη ζέστη. Ναι.
Ναι. Είναι. Παραμυθένιο θα είναι. Ο κάθε γάμος θεωρώ ότι είναι παραμυθένιο. Εξαρτάται πώς τον κάνει η κάθε εκάστοτε νύφη. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πάρα πολύ τι μπορεί να κάνεις. Αν έκανες. Θα κάνει φάρσα, καλέ. Σίγουρα. Ναι, κάτι. Κάτι να σκεφτεί. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε, θα είμαστε στο γάμο. Θα είναι η ώρα που θα πετάω, ας πούμε, την αθοδέσμη και θα μου βάλει ένα τέσσερα κεμοζένη και θα μου πει είμαι έγκυο. Εγώ είμαι έγκυο. Είμαι έγκυο, θα μου πει. Σίγουρα κάποια φάρσα θα σου κάνει. Δεν γίνεται να με σου κάνει. Περιμένω όλα. Εξοικειώθηκα πλέον, αποκτηνώθηκα. Νιώθεις ολοκληρωμένη, νιώθεις γεμάτη, ευτυχισμένη. Και από όλες τις απόψεις. Ναι. Έτοιμος εκεί. Να ακούσω. Είμαστε σε μια ηλικία και δύο που κυνηγάμε και τη δουλειά μας. Κυνηγάμε έντονα και τη δουλειά, αλλά τουλάχιστον αυτό είναι το ότι πας σπίτι και είσαι καλά, είσαι ήρεμος. Λέα μου, εσύ. Και εγώ είμαι ολοκληρωμένος, ναι. Είμαι πέραν του δέοντος ολοκληρωμένος εγώ. Αυτό σου είναι. Τι γλυκό ζευγάρι, οι δουλειές μας πάνε καλά, η σχέση μας πάει καλά. Είναι όλα καλά. Δηλαδή, χτύπα ξύλο. Τηλεοπτικά θα βρεθείτε κάπου. Τηλεοπτικά. Βρεθήκαμε χθες. Πού? Ναι. Εγώ είμαι στο Ρίξε μια ζαριά και για φετός. Κάνω κάποια γυρίσματα τώρα για τη σειρά Σαλόμη, στον Αντένα. Αυτά τηλεοπτικά. Στη Ζαριά ναι, χρειάστηκε μια αντικατάσταση ναι. Και με πήρε ο Χάρης τηλέφωνο, οπότε χθες βρεθήκαμε και τηλεοπτικά. Να σου πω, πες λίγο, πες του δεν ήμασταν τέλειοι στο Ρίξε μια Ζαριά. Σας ήταν εξαιρετική, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω spoiler τώρα να μας ακούσουν οι τηλεθεατές. Να σας πω μετά που να τελειώσει, είστε ένα άλλο ζευγάρι. Χειρότεροι από εμάς. Όχι, ένα άλλο ζευγάρι που έχει σχέση μαζί σου, Ανδρέα. Το η μία κοπέλα που ξέρω, ναι. Δεν μπορώ να πω πολλά και πολλά. Εγώ ξέρω, ναι. Είχαν εξαιρετικές. Τίμησε την ομάδα. Εμείς θυμάσαι την κατεμοσαυρία. Την κατεμίσαι. Εγώ. Ποιος πατούσε το κουμπί. Εσύ. Εμείς δεν σταυρώσαμε ρώτηση. Τι ήταν αυτό εννοείς. Το πράγμα. Δεν κερδίσατε. Δεν κερδίσατε. Όχι, ναι, εμείς κερδίσαμε. Όλο ήταν ανάποδα. Ζάρια, όλο χάσαμε. Είναι λάθος. Πέρασαμε ωραία όμως και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πέρασε πολύ ευχάριστα εκεί. Πέρασαμε πολύ ωραία. Ήταν μια χρονιά που να πάει πάρα πολύ καλά και για τον Κωνσταντίνο και για τα παιδιά εκεί. Μακάρι. Γιατί νομίζω γίνεται μια. Είναι ωραίο παιχνίδι, ευχάριστο. Εμείς θα σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Να έχετε καλές δουλειές. Καλή πορεία κοινή. Και βέβαια, μην μας ξεχάσετε στο γάμο σας. Έτσι, γιατί ο Μαυρίκιος μας ξέχασε. Όλοι μας λες στήλα, αφού στείλαμε την Άννα, την Κρή. Ναι. Και να σου πω και κάτι, εσένα που σε ξέρω καλύτερα, τώρα που γνωρίζω τη Μαρία και στη Μαρία. Ναι, μην τυχόν και δεν είμαστε από τους πρώτους στο προσκλητήριο. Γιατί έμαθα ότι παρεξηγούνται κιόλας όταν δεν πάνε πρώτοι. Αλήθεια. Λοιπόν, το γράφουνε. Ναι, ναι. Ξεκίνα λίστα. Περίμενε. Θα το τάξω τώρα μπροστά στη κάμερα live. Να με ακούσουν όλοι. Σαν κάνουμε την εκπομπή, θα μπουκάρω μέσα και θα έρθω να σα προσκλητήριο. Είσαι πρόσδεκτος. Θα το περιμένουμε, έτσι. Θα το περιμένουμε. Θα έρθω χωρίς μικρόφωνο, χωρίς να σου πω ελάτε. Θα το περιμένουμε. Μαγειρεύω, ναι. Μαγειρεύει εξαιρετικά. Εμείς να δείτε τι θα μετά έχουμε φέρει εδώ. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο ταλαντούχο υπάρχει. Ό,τι πιο ταλαντούχο υπάρχει, έχω ξαναφάει από τα χέρια του συγκεκριμένου. Ό,τι πιο ταλαντούχο υπάρχει. Εγώ έχω ακούσει. Το έχουμε εδώ. Δεν έχει φάει δεν από το Σταυρί. Φάει, όχι. Δεν μα έχει καλέσει. Δεν έχω φάει. Θα σου πω εγώ σε ποια μαγαζιά κάνει το μενού. Εγώ που πάει όπου κάνει ο Σταυρί μενού, τρέχω από πίσω. Και είμαι και φαγανό και δεν έχω. Εσύ ξέρει τι, είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, αλλά και καλό παιδάκι. Ναι. Πολύ καλό παιδάκι. Πολύ καλό παιδάκι. Θα το τρέχουμε σε λίγο, φίλε και φίλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. Όλα καλά σα πάνε.